Κυρίες και κύριοι, χαίρετε σας. Καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 2.433 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ στη χώρα. 556 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 50 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο από την νόσο. Για τη Δυτική Μακεδονία τώρα 26 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 15 στη Φλόρινα, 3 στα Γραβενά και 6 στην Καστοριά. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα σας. Αναρωτιέμαι κάθε φορά που λέω αυτό το «ον», που είναι πάντοτε το εναρκτήριο, πότε θα πάψουμε να το λέμε ή πότε θα πάψει να είναι πρώτη είδηση. Δύσκολα. Ακόμα. Νομίζω. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι απλώς δεν είναι πρώτη είδηση με πολύ ένταση. Αυτό είναι το καλό και το θετικό. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι. Το λέει και ο αριθμός των κρουσμάτων, ότι είναι υψηλός αριθμός. Φυσικά δεν είναι αριθμός που είχαμε πριν ένα μήνα, ας πούμε, που κάτι Δευτέρες είχαμε και Τρίτες, συγγνώμη, είχαμε και 3.000, 3.300 δηλαδή, πολλά περισσότερα. Είναι προφανές ότι ο εμβολιασμός έχει βοηθήσει και σε αυτή την κατάσταση, αλλά ο κορονοϊός είναι εδώ. Μην τα ξαναλέμε, την ίδια κασέτα κάθε μέρα, διότι ισχύει, δεν είναι κάτι το βγάζουμε το μυαλό μας. Η Τρίτη υπάρχουν, είναι Τρίτη. Υπάρχουν και τα προβλήματα. Και προφανώς πρέπει ακόμα να τηρούμε τα μέτρα. Η απελευθέρωση κάποιων δραστηριοτήτων ή κάποιων μέτρων που αν θες υπάρχει το τελευταίο διάστημα, από τις 3 Μαΐου αν θυμάμαι καλά τα περισσότερα, διευκολύνει προφανώς τις ζωές μας, αλλά μπορεί να διευκολύνει και την μετάδοση του κορονοϊού. Γιατί και ίσως αυτή η Παρασκευή να απελευθερώσει... Και άλλα, θα γίνουν και άλλα. Ναι. Φυσικά, άλλες δραστηριότητες, ανοίγουν και τα γυμναστήρια. Πάμε στα ξεκλειδώματα πλέον, έτσι, σταδιακά. Και εδώ περιμένουμε ακόμα και την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Όχι αύριο, έχουμε 25 Μαΐου, στις 15 Ιουνίου ίσως να συζητηθεί. Θα δούμε τι θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, Ζήση. Κάποια, ναι, θα ανακοινωθεί, αλλά δεν νομίζω να πάμε σε απελευθέρωση του ωραρίου από τώρα ακόμα. Πρέπει να χτιστεί αυτό το τείχος της ανοσίας. Βεβαίως, όπως είπαμε, λέγαμε και χτες, και είναι πλέον δεδομένο, καθώς μου έλεγαν άνθρωποι που έχουν νοσήσει από κορονοϊό και έχουν κάνει την πρώτη τους δόση εμβολίου, ότι έχουν ακυρωθεί αυτόματα τα ραντεβού της δεύτερης δόσης. Έχουν τελειώσει δηλαδή αυτοί οι συμπολίτες μας. Είναι πλήρως εμβολιασμένοι πλέον. Δεν ξέρω αν έχουν δηλαδή, αναπτύξει τα αντισώματα που απαιτούνται. Ναι, και δεν ξέρω αυτό αν αύριο σημαίνει. Αλλάξει και το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων. Δηλαδή να γίνει μια ανακατάταξη σε όλο αυτό. Έτσι, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ζήση, θέλω να σχολιάσουμε. Δεν θα σχολιάσω το 3 στα Γραβενά και το 6 στην Καστοριά, προφανώς. Θέλω ένα σχόλιο. Τον 26 της Κοζάνης και τον 15 της Φλόρινας. Ναι, νομίζω ότι στη Φλόρινα πρέπει να σταθούμε, που ξανακάνει έτσι κάποια νούμερα υψηλά, θα τα έλεγα, για Φλόρινα. Της Κοζάνης δεν τα λες πολύ ψηλά για Τρίτη. Βεβαίως θα έπρεπε να έχουν πέσει περισσότερο, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να πέσουν τόσο εύκολα. Όταν και η χώρα βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κρουσμάτων και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που πλέον δεν είναι στις πολύ υψηλές, αλλά δεν έχει διώξει. Δεν είναι και στις πολύ χαμηλές. Ναι, δεν έχει διώξει όλο το φορτίο. Ναι. Δεν έχω τον πίνακα αυτό τον περιφόρητο. Ζήση, να σου πω, αυτό ήταν κάτι που θα πρέπει. Γιατί από το Twitter, για να δούμε την κατάταξή μας στην Πανελλαδική. Ναι, γιατί είχαμε δείξει με τον Παναγιώτη την προηγούμενη Πέμπτη ότι καμία Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Μακεδονίας δεν ήταν στην 25άδα. Την Παρασκευή, νομίζω, εμφανίστηκε ξαφνικά τα Γραβενά κάπου εκεί, αλλά που μετά ξαναέπεσα. Εντάξει, είναι σημαντικό να μην είμαστε σε αυτές. Δεν είμαστε γενικώς. Επίσης, σημαντικό είναι, δεν ξέρω γιατί εμείς κάθε μέρα λέμε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και δεν έφυγε, δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή μας. Για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας προφανώς άλλαξε. Γιατί παίρναμε κάθε μέρα τις αναλυτικές κατανομές αναδήμου. Ναι. Και αυτό πλέον έχει πολύ καιρό να συμβεί. Ισχύει. Και ενοχλεί εμάς, δηλαδή ήταν ένα εργαλείο στα χέρια μας, και έχω την αίσθηση από την επικοινωνία με τον κόσμο ότι ενοχλεί και τους ίδιους. Θα ήθελαν πολύ να ξέρουν από αυτά τα 26 πώς είναι στο Δήμο Κοζάνης, πώς είναι στο Δήμο Εορδαίας. Σας παρακαλούμε και στην περιφέρεια, μην το διακόπτετε αυτό. Εμείς το χρειαζόμαστε. Είναι εργαλείο στα χέρια μας, ο κόσμος το θέλει. Σας παρακαλώ να έχουμε ξανά τους πίνακες. Δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος. Είχε φύγει από το γραφείο του Χιούμαρη και είχε πάει στο γραφείο Κασαπίδη. Αυτός που τα έστελνε, ας αρχίσει να τα ξαναστέλνει. Το είπαμε και το Σάββατο αυτό και την Παρασκευή, διότι επαναλαμβάνω, έχω και εγώ τα ίδια εισερχόμενα εταιρικά σου από πολίτες
που λένε ότι γιατί δεν λέτε πλέον που είναι τα κρούσματα, και εγώ απορούσα, μα δεν τα λέμε εμείς, τα λέμε. Προφανώς υπάρχουν μέρες που δεν έρχεται αυτό το ενημερωτικό και χάνουμε και εμείς την... Τώρα έχει πολλές μέρες να έρθεις εσύ. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω γιατί, όπως είπες και εσύ, έχουν αλλάξει οι αρμοδιότητες που σε ποιο γραφείο ήταν, πότε στενόταν κλπ. Έχει καιρό και αυτό που έφυγε από την αρμοδιότητα του Σιωμαρίου. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είναι ευθύνη του το Ολύπιο Περιφερειάρχης, δεν θα είναι, νομίζω να είναι δικαιολογία. Γιατί ο Περιφερειάρχης τα στέλνει, άλλο λέω. Όχι. Άλλο λέω. Ο Περιφερειάρχης ενημερώνεται και στη συνέχεια γίνεται η κίνηση αυτή, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό ως επιχείρημα δικαιολογία. Δεν το λέω ως ότι υπάρχει. Το λέω, ελπίζω να μην γίνεται αυτό, έτσι. Εντάξει, πάντως όταν υπήρχε στο γραφείο τύπου, από όσο ξέρω, που είναι ο τελικός σύνδεσμος μεταξύ των μέσων ενημέρωσης, εννοώ, στελνόταν κατευθείαν, ό,τι ώρα και να ήταν. Έχουμε πάρει και πολύ αργά, θυμάσαι καλά, και 12 και μία η ώρα έχουμε και πάρει. Πολύ νωρίς τέτοιο, και πολύ νωρίς, και πολύ νωρίς έχουμε πάρει τέτοιο ενημερωτικό, έχεις δίκιο. Άρα, τώρα κάτι συνέβη, δεν ξέρω γιατί. Πάντως δεν είναι θέμα απόκρυψης ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς κάτι ατόνισε. Ζήτημα αμέλειας ή δυσλειτουργίας. Κάτι ατόνισε. Τέλος με τον κορονοϊό, να σε πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, που και αυτό είναι ένα πολύ καυτό θέμα. Τέλος, εντάξει, είπαμε νομίζω και χθες ότι υπάρχει μια καλή εικόνα και στα νοσοκομεία. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Και στην Κρυσταλλοπηγή, που ήταν το άλλο κομμάτι. Από εκεί πριν να πέρασαν χθες περίπου 250. Εργάτες γης και συνεχίζει η τελευταία διαδικασία με τον πλήρη έλεγχο και της περιφέρειας. Εκεί βρέθηκε και ο κύριος Σαββόπουλος σήμερα. Δεν έχει πάει ακόμα ο κύριος Περιφερειάρχης, μου λένε. Δεν είναι εδώ. Ναι, έχω πει ότι είναι από χθες στην Αθήνα. Έτσι. Πότε επιστρέφει, γιατί σήμερα. Αν όχι σήμερα το βράδυ, αύριο. Συναντήθηκε με την κυρία Κεραμέως. Ναι, και με τον κύριο Αμυρά. Τον κύριο Μοίρα. Με την κυρία Κεραμέως συναντήθηκε χθες το πρωί. Απλώς σήμερα έβαλε τη φωτογραφία. με τον κύριο Αμυρά συναντήθηκε νομίζω σήμερα. Και κάποιες άλλες συναντήσεις τις οποίες είναι καιρό. Άρα θα έρθει και θα κάνει μια μεγάλη συνέντευξη. Το κακό είναι. Δεν το ξέρω. Όχι, εγώ το λέω για να ακουστεί. Το κακό. Το είχαμε πει και στην εκπομπή του Σαββάτου, νομίζω ότι ο κ. Περιφερειάρχης είχε κλείσει σήμερα το ραντεβού για τον εμβολιασμό του. Και οι συνεργάτες του νομίζω ότι αναγκαστικά θα ψάξουν άλλη μέρα. Την υποφανή δεν μπορεί να κάνει τον εμβολιασμό από την Αθήνα. Ξαρτάται αν το κάνει βράδυ. Όχι, στη Σιάτη θα είχε κανονίσει να το κάνει. Τι ώρα. Έχει τώρα τελευταίο ραντεβού αυτή την ώρα στην Αθήνα Περιφερειάρχης. Τι θα κάνει, θα διακτηριστεί. Δεν με απασχόλησε. Τέλος πάντων. Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, το οποίο έχει γίνει πολύ hot κουβέντα. Ναι. Πλέον μας απασχολεί και όχι για θετικούς λόγους. Οι εντάσεις από όλες τις πλευρές, λες και θέλουν μια πολύ μικρή αφορμή για να ξεχυλήσει ένα καζάνι και να αρχίσουν οι φωνές. Θέλεις πρώτα να δούμε ένα χαρακτηριστικό έντασης και έπειτα να σχολιάσουμε γιατί φτάσαμε εκεί. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό, όπως το είπες και εσύ, σημείο έντασης, το οποίο κυρίως είναι μεταξύ της κυρίας Τουμπουλίδη και του κύριου Σιμανδράκου. Αλλά εμπλέκονται και άλλοι γενικώς. Είχαμε πολλά, θα τα πούμε, ας το δούμε. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα, να ψηφίσουμε τώρα. Κύριε Σιμανδράκο, τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Η ψηφοφορία πρέπει να είναι ναι ή όχι στη ΜΟΠΕ. Τέλος, αυτά είναι τα πράγματα. Απλά τι υπηρεσίες και τι εξυπηρετούν. Ωραία. Ας πάμε σε αυτό και να τελειώνουμε. Ναι, ρε παιδιά, τώρα. Είμαστε τώρα, είναι δυνατόν. Είμαστε αυτοδιοικητικοί εδώ πέρα και δεν μπορούμε να κάνουμε μια ψηφοφορία. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Σιμανδράκος έχει δίκιο. Κύριε Σιμανδράκο, ή όχι. Όχι είναι το πράγμα. Κύριε Σιμανδράκο! Η υπηρεσία τι κάνει, η υπηρεσία βάζει... Κύριε Σιμανδράκο! Κύριε Σιμανδράκο! Θα με ακούσετε, θα σταματήσετε πια τον μονόλογο σας! Εμείς πρέπει να πούμε, είμαστε ναι ή όχι, τέλος! Κύριε Σιμανδράκο! Θα σταματήσετε τον μονόλογο! Έχετε μισή ώρα να κάνετε μια ψηφοφορία και δεν μπορούμε να κάνουμε μια ψηφοφορία! Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ! Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό! Κύριε Σιμανδράκο! Είναι ναι ή όχι, τέλος! Κύριε Σιμανδράκο, τα τέλειωσε όχι αυτό το συμβούλιο! Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Μισή ώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια ψηφοφορία! Αυτό δεν τιμά κανένα μας! Αναλογιστείτε τις ευθύνες σας! Είναι αυτό, ναι ή όχι είναι! Εάν εγώ στο θέμα που έβαλα σε ψηφοφορία και το θέμα που εισήγαγα εγώ σε ψηφοφορία είναι η εισήγηση της υπηρεσίας, δεν βρήκατε ξεκάθαρο δίλημα,
ναι ή όχι, ακουμπήστε στην πρόταση του κυρίου Κουζιάκη, που ζήτησε ένα ξεκάθαρο, ναι ή όχι. Εντάξει. Το δίλημα λοιπόν, το ξεκάθαρο ή το μη ξεκάθαρο, υπάρχει καταθετημένο σε δύο προτάσεις. Όποιος θέλει να το αναζητήσει, παρακαλώ να το αναζητήσει στις προτάσεις έτσι όπως καταθέτουμε. Ψηφίζω την πρόταση του Βασιλακόπουλου. Βρείτε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι ψηφοφορία θέλετε. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση του κ. Βασιλακόπουλου. Εντάξει. Ό,τι θέλετε κάντε τώρα. Μας απειλείτε, κύριε Σιμανδράκο. Όχι, κυρία Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται. Θα μου δώσετε για ένα λεπτό, για μισό λεπτό το λόγο. Δεν δίνω το λόγο σε κανέναν. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια συνεδρίαση και σε μια διαδικασία ψηφοφορίας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τοποθέτηση νέων φωτοβολταϊκών στην Ινώη. Την περιοχή Ινώη Τελιά, εκεί μέσα. Είναι δύο μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ισχύει, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Δεν έχει και πολύ σημασία τελικά. Διότι δεν μένουμε στην ουσία. Υπήρχε μία πρόταση των υπηρεσιών και μία πρόταση του αντιδημάρχου των ίδιων υπηρεσιών, Πρασίνου, η οποία εμπεριείχε εμπολή στις βασικές αρχές της πρότασης της υπηρεσίας. Mm. Το ζήτημα είναι ποια θα έρθει σε ψηφοφορία εκείνη της υπηρεσίας ή εκείνη του Βασιλακόπουλου. Αυτή ήταν η κόντρα μεταξύ της κυρίας Τουμπουλίδου και του κ. Σμανδράκου. Η μεν κυρία Τουμπουλίδου ως πρόεδρος έλεγε ότι θα πρέπει να έρθει για ψηφοφορία εκείνη των υπηρεσιών. Ο κ. Σμανδράκος έλεγε πως αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναζήσει. Θα πρέπει να έρθει του πολιτικού προϊσταμένου, του αιρετού, του κ. Βασιλακόπουλου. Ο πολιτικός προϊστάμενος, ο κ. Βασιλακόπουλος που ανέλαβε αυτή τη δουλειά, επειδή είναι γνωμοδότης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι για παραχώρηση ιδιοκτησιών, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, έτσι. Είπε ότι είναι θετική η γνωμοδότησή μου με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας. Εκεί τώρα μπλέξαμε. Αν και αν δεν γίνουν γνωστές δεκτές παρατηρήσεις της υπηρεσίας, και αν το ένα και αν το άλλο, το γενικό από όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο απλώς τυπικά γνωμοδοτεί για αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη βαρύτητα. Μα ήταν και οι δύο εισηγήσεις τόσο διαφορετικές τη μία από την άλλη. Είναι πολύ μικρές διαφορές. Είναι ξεκάθαρο ότι το θέμα φωτοβολταϊκά προκαλεί ένταση πάντα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα αγκάθι. Όπως γράφουμε, είναι αγκάθι. Τελείωσε. Δεν μένουμε στην ουσία αν όντως η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να περάσει ή αν όχι. Έχουμε αναγάγει το ζήτημα σε πολιτικό ζήτημα ξεκάθαρα. Είναι μια κατάσταση η οποία θα βαραίνει το Δημοτικό Συμβούλιο από εδώ και στο εξής. Πάντοτε, όταν ακούγεται η λέξη φωτοβολταϊκά ή η έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή οτιδήποτε άλλο, θα υπάρχει αυτή η ένταση. Έτσι είναι. Αν η ένταση συνέβαινε μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι ανήκαν σε διαφορετικές παρατάξεις, που δεν είχαν εμπλοκή, σε διαφορετικές θα το καταλάβαινα. Αλλά ο κύριος Μανδράκος, ο οποίος εμπλέκεται στη Μάνα Νερού, και η παράταξη του κυρίου Μαλούτα, ο οποίος εμπλέκεται μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα στο Μάνα Νερού, το καταλάβαινα. Δηλαδή, να ήταν αυτή η κόντρα μεταξύ Σιμανδράκου Μιχαηλίδη, Ιωαννίδη, συγγνώμη, όχι, ή Σιμανδράκου και Χαγιά, που τον θυμήθηκα, να καταλάβω και τους λόγους που αυτή η λέξη είναι αγκάθι και κάνει τζι. Τώρα, οι δύο παρατάξεις οι οποίες συγκυβερνούν. Όχι, μην το συνεχίζεις, γιατί εδώ μάλλον κάτι ξεχνάς. Ξεχνάς ότι η παράταξη Μαλούτα και πολλοί των δημοτικών συμβούλων της παράταξης Μαλούτα έχουν θέσει ζήτημα για αυτήν. Είπα, μέχρι πρότινος εμπλέκτο. Δεν... Αλλά... Όχι, ναι. Γι' αυτό. Άρα η χθεσινή κόντρα έφερε στην επιφάνεια όσα τόσο καιρό λεγότανε πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι ξεκάθαρο. Μα δεν μίλησε κανείς από τους αντιφρονούντες. Μίλησε ο κύριος Μανδράκος από τη μία και η κυρία Τουμπουλίδου, η οποία είναι πρόεδρος. Είναι υπεράνω συνδυασμών. Η κυρία Τουμπουλίδου εκτιμάς ότι δεν έχει. Είναι υπεράνω συνδυασμών ως πρόεδρος, λέω. Ναι, η κυρία Τουμπουλίδου εκτιμάς ότι δεν έχει ενστάσεις για την υπόθεση φωτοβολταϊκά. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει. Το απέδειξε με την ψήφο της χθες. Ήταν κατά. Ναι, και όχι μόνο εκεί. Όπως και πάρα πολύ. Εκεί κατέληξε. Πρόσεξε. Άλλωστε και ο κύριος Μαλούτας. Την εισήγηση του αντιδημάρχου, λοιπόν, την ψήφισε μόνο ο ίδιος ο αντιδήμαρχος. Και κανένας από την παράταξη του κύριου Μαλούτα, τους παρόντες. Κανένας. Και την υπερψήφισαν μόνο η παράταξη Μιχαηλίδη και η παράταξη Σιμανδράκου. Αυτό και... είναι το πολιτικό κομμάτι σε σχέση με την παράταξη Μαλούτα. Το να μαλώνει μία πρόεδρος για τη διαδικασία με έναν επικεφαλής παράταξης, ο οποίος ανήκει και στη συγκυβέρνηση. Δεν μάλωσαν για τη διαδικασία όμως. Ήτανε... Επί της διαδικασίας, ποια πρώτα σταρθεί για ψηφοφορία. Η αφορμή ήταν, δεν είναι, η αιτία είναι άλλη. Νομίζω να μην... Άλλο, αυτό είδαμε τώρα.
Αυτό είδαμε, αλλά είμαστε, δεν είναι ο ρόλος εδώ μόνο να βλέπουμε. Ωραία, πες και να περιγράφουμε. Ναι, λοιπόν, το είπα ξανά. Χθες είχαμε δημόσια, για πρώτη φορά ίσως, την εμφάνιση όλου του ηφαιστείου που βράζει γύρω από τη Δημοτική Αρχή με κόντρες οι οποίες αναπτύχθηκαν. Και δεν ήταν μόνο τον Τουμπουλίδου Σημαδράκος, ήταν και το Φλόρος Βασιλακόπουλος, ας πούμε, που το είδαμε, και άλλων μελών παρατάξεων πάντα μεταξύ τους που είπαν διάφορα, και βεβαίως και η τελική ψηφοφορία που απέδειξε ότι στην παράταξη Μαλούτα το θέμα φωτοβολταϊκό πλέον είναι persona non grata. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Για ό,τι και αν συζητάμε, από την πιο νόμιμη διαδικασία που μπορεί να υπάρχει μέχρι την διαδικασία που θα πρέπει να ελεγχθεί. Για να μην λέω παράνομο, γιατί εγώ δεν έχω στοιχεία για παράνομες διαδικασίες, έτσι να μην λέμε τέτοια πράγματα. Και τώρα πώς θα γίνει. Αλλά πρόσεξε, για μια διαδικασία που είναι απλώς γνωμοδότηση, η οποία δεν ξέρω αν τη δώσει σημασία ή από πάνω, που μπορεί να την έχουν εγκρίνει κιόλας δηλαδή αυτή τη μελέτη. Αυτό το έχουμε δει άλλωστε αυτά. Έγινε αυτό που έγινε. Έτσι λοιπόν, μέχρι αυτό το πράγμα να σπάσει ο γόρδιος δεσμός ή να σπάσει το απόστημα, πες το όπως θες, να βρεθεί μια λύση, αυτό θα διαιωνίζεται. Μαζί σε μου θα έρχονται σοριδών τέτοιου σπουδά. Αυτό είναι το συμβούλιο. Δηλαδή, αυτά οι εικόνες τα βλέπουμε καθαρινά. Ναι, αλλήμονω. Ξεκάθαρα. Άρα εδώ αποδεικνύει ότι την Παρασκευή η πρωτοβουλία που πήρε και καλώς η κυρία Τουμπουλίδου με τους επικεφαλείς των παρατάξεων και έγινε σε καλό κλίμα και τα είπαμε. Έτσι, από όλες τις πλευρές έγινε καλό κλίμα και τα βάλαν κάτω και τα είπανε. Φάνηκε ότι δεν τηρήθηκαν κάποια πράγματα που υπόθηκαν. Διότι η ιστορία φωτοβολταϊκά κυρίως δεν θα αφήσει ήσυχο το Δημοτικό Συμβούλιο από εδώ και στο εξής. Και επειδή εγώ έχω κάνει μια εκτίμηση κατά πόσο αυτό έχει αντίκτυπο στον κόσμο έξω, μου λένε ότι αυτό θα έχει πάρα πολύ αντίκτυπο, γιατί ξαφνικά θα ξεφυτρώνουν όλο και περισσότερο φωτοβολταϊκά παντού γύρω μας πλέον. Και αυτό θα φαίνεται πλέον κιόλας. Δεν θα είναι μόνο μια συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο να μαλώνει η ρήτα από τον ένα συνδυασμό με το ζήσι από τον άλλο συνδυασμό ή η ρήτα από τον ίδιο συνδυασμό με το ζήσι από τον ίδιο συνδυασμό. Γιατί αυτά σημαίνουν τώρα. Τώρα γίνεται τη μουρλή στο κάγκελο, να το πω και λαϊκά. Εικόνα πολύ κακή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εικόνα πολύ κακή. Πολύ κακή. Στενάχωρη. Πολύ κακή, και επειδή έτυχε να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο σημείο λεπτό προς λεπτό και μόνο, απογοητεύτηκα για ακόμα μια φορά για την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα από τα πιο έμπειρα όργανα αυτοδιοίκησης της περιοχής, ακόμα και αν έχει αλλάξει η κατάταξη πολλές φορές. Νομίζω ότι δεν μπόρεσε να λύσει ακόμα και ένα διαδικαστικό ζήτημα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση από τα δικά μου εισερχόμενα, Ζήση. Αυτό είναι απογοητευτική εικόνα. Πολύ. Πολύ. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την ουσία του πράγματος, δεν περνάει Δημοτικό Συμβούλιο να μην υπάρχει μία ένταση. Ακριβώς. Δεν δείχνουμε με το δάχτυλο τη συγκεκριμένη ένταση, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι η κυρία Τουμπουλίδου είναι μια πολύ καλή πρόεδρος, προσπαθεί να τηρεί ένα επίπεδο. Έχουμε δει όλων των ειδών τη εντάσσεω. Ο κύριος Μαδράκος είναι άνθρωπος που εξανίσταται συχνά. Φυσικά. Αλλά δεν περνάει Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να δούμε εντάσσεις. Ναι, για να μην γίνει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν η πολιτική πάει παραπέρα, η ουσία χάνεται και μένουμε όλες στις εντάσεις, στις φωνές, στους υψηλούς τόνους. Είναι λάθος και είναι απογοητευτικό. Εκεί υπάρχει και ένας δήμαρχος που θα έπρεπε λίγο να βάζει μια σειρά. Τον οποίο δεν είδα. Τον οποίο λίγο δεν είδαμε και πολύ. Πού ήταν ο δήμαρχος εκείνης? Εκεί ήταν. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι στη φύση του δημάρχου. Δεν εννοώ ως φυσικού προσώπου. Χτες λοιπόν. Να μπαίνει μέσα και να σβήνει φωτιές. Όχι, να σβήνει. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι ενδεχομένως με μια δική του κουβέντα να μπορούσε να έχει αποσοβήσει όλο αυτό που συνέβη. Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χτες δείχνει ότι η παράταξή του άδειασε τον αντιδήμαρχό της. Την εισήγηση του αντιδήμαρχου της. Η δική της ενότητας. Ναι. Όχι τον. Αυτό λέω. Των υπολείπων, για να είναι σαφές αυτό. Όχι το Σημαδράκη του Μιχαηλίδη. Ανοίγει στην ενότητα. Ανοίγει στην ενότητα ο κ. Βασιλακόπουλος και δεν πήρε ούτε μία θετική ψήφο η εισήγησή του. Αντέδρασε ο κ. Βασιλακόπουλος. Όχι. Ήταν εκεί, ήταν παρόν. Αφού έκανε την εισήγηση όμως. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να την έκανε και να αποχώρησε. Να βγει στην κάμερά του. Όχι. Δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Αφού γινόταν η εισήγηση με το πόσο συχθέσουν στην ψηφοφορία. Εντάξει τώρα. Χαμός. Μεγάλος χαμός. Εντάσεις οι οποίες έφταναν σε εκφράσεις που άμα δεν είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να είχαμε και γαλλικά. Είχαμε ένα μικρό. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι εννοείς. Δεν θέλω και να μάθω.
θα ζήσω και χωρίς αυτή την πληροφορία. Ας μην κάνουμε τέτοια. Ας στάσουμε κάπου εκεί που πρέπει. Ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε σε άλλο θέμα. Ας συζητάμε για το πανηγύρι του Δρεπάνου. Ομόφωνη απόφαση. Αν θα γίνει. Εμείς μια προετοιμασία την κάνουμε. Αυτό λέω. Τώρα το αν θα γίνει, δεν θα γίνει. Αν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Είδες τι ωραία συμβούλια για τα πανηγύρια. Τυχαίο. Δεν ήταν πολύ κομψό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα. Ας λένε είχα... και κάνα ακραίο, μήπως μπορέσουμε να τα ανακουνήσουμε και ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συναναστραφεί πάρα πολλές φορές. Και εξακολουθούμε με φορές πολύ. Η ζωή μας όλη. Και τους σεβόμαστε, έτσι. Δηλαδή, και απευθύνομαι κυρίως στους πολύ παλαιότερους του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν λύσει πολλές φορές όλο αυτό το διαδικαστικό ζήτημα και να συμβάλλουν σε καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν πάρα πολλές φορές. Τέλεια, αυτό μόνο. Συνέντευξη το τύπου... σεβασμό μου στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης τον ξέρεις πολύ καλά. Ναι, νομίζω πως και εκείνοι τον ξέρουν. Δεν πειράζει, τον σεβασμό μας. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Μεγάλη συνέντευξη τύπου σήμερα, σε διάρκεια εννοώ των Πρασίνων, κράτησε αρκετά. Ναι. Παρουσίασαν και το δικό τους το πρόγραμμα, ποιοι άλλοι άλλωστε, αν όχι εκείνοι, για την απολιγνητοποίηση. Εγκαίρως και πολύ στοιχειοθετημένα. Το ζήτημα τώρα σε τοπικό επίπεδο κυρίως έχει να κάνει με μία ενδεχόμενη αυτόνομη κάθοδο συνδυασμού σε τοπικές εκλογές, σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν έχουμε το βίντεο γιατί δεν έχει ανέβει, ήταν και στο Zoom, δεν, δεν μπορούσαμε να μαγνητοσκοπήσουμε. Απλώς την ερώτηση, εντάξει, φανταστείτε ποιος την έκανε, το Top Channel, και ο Παναγιώτης Πλάτσιος. Έτσι, δεν θέλαμε εμείς να υπερκαλύψουμε την ουσία της πρότασης των Πρασίνων, η οποία... Είναι, εντάξει, είναι κάτι ουσιώδες. Οκ, okay, μπορεί να διαφωνεί κανένας, είναι συμφωνεί. Ας τη διαβάσει. Έχει και 7 σημεία βασικά, έτσι. Απλώς ρωτήσαμε και αυτό που συζητιέται το τελευταίο καιρό, αν οι Πράσινοι θα έχουν μία αυτόνομη κάθοδο στις περιφερειακές εκλογές του 2023. Δεν ήταν παρόν εκείνη την ώρα και ο Ιωαννίδης, που μάλλον θα μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση. Στελέχη των Πράσινων. Δεν νομίζω πως θα απαντούσε. Εντάξει, δεν λέγαμε να μην σε απαντούσε ναι ή όχι. Κάτι θα έλεγε όμως. Απάντησαν στελέχη των Πρασίνων από τον κεντρικό φορέα, να το πω έτσι, που είπαν ότι εμείς έχουμε πάρει απόφαση για τις εθνικές εκλογές, για το τοπικό επίπεδο δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση, δεν θα ήταν κακό, αλλά αυτό είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας. Και ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου υπάρχει ένα αποτύπωμα που θέλουμε να είναι πράσινο, καταλαβαίνεις, με την μετάβαση και με όλο αυτό που είναι κεντρικό θέμα για τους Πράσινους. Θα το δούμε. Βέβαια, εκεί ήταν και ο Τσικριτζής, ο οποίος χαρακτήρισε άμεσα πολύ δύσκολη την ερώτηση τη συγκεκριμένη. Ο ίδιος είπε ότι έχει κάνει συμφωνία με τον εαυτό του να μην ξανασυμμετέχει σε εκλογές, ό,τι εκλογές και είναι αυτές. Αλλά όπως είπε. Δεν νομίζω ότι δείχναμε τον κύριο Τσικριτζή. Πώς? Δεν δείχναμε με αυτή την όχι, ερώτηση. Όχι, όχι, όχι. Όχι να είναι... Είπε να ξεκαθαρίσει τη θέση του άνθρωπου επειδή ήταν παρόν. Είπε όμως ο κύριο Τσικριτζή. Εγώ δεν θα είμαι πάντως, είπε. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ποτέ μιλάς ποτέ. Δεν είπε τώρα ότι εγώ δεν θα ξανακατεύω. Είπε, έχω κάνει συμφωνία με τον εαυτό μου να μην ξανασυμμετέχω πουθενά. Οι συμφωνίες διατηρούνται. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Μάλιστα. Στην πολιτική. Εντάξει, ο κ. Τσικριτζής τώρα δεν θα αναλάβει. Σαφέστατο. Δεν θα αναλάβει το κάρο, αλλά είναι δεδομένο ότι αν χρειαστεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο όμως. Δεν είναι ο μέντορας του κ. Ιωαννίδη. Θα υπάρξει ψηφοδέλτιο, ζήσει. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν υπάρξει ψηφοδέλτιο, με ποιον επικεφαλής θα υπάρξει. Τον κύριο Ιωαννίδη. Εντάξει, αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτή είναι η ενδεχόμενη είδηση. Θα το βλέπουμε αυτό, θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Πάντως σίγουρα θα κατέβουν στις εθνικές εκλογές που δεν μας κάνει εντύπωση. Ναι, 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 φυσικά. Και αναλόγως με το αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στη Γερμανία, όπου οι Πράσινοι μάλλον θα καταγράψουν μια ιστορική νίκη. Δεν είναι πρωτιά. Αλλά υψηλά ποσοστά. Μπορεί αυτό να παρασύρει ενδεχομένως και άλλες καταστάσεις πανευρωπαϊκά. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Τι γίνεται με το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης? Ήταν να κάνουν εκλογές στις 30 Μαΐου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνθήκες του κορονοϊού δεν του επέτρεψαν. Οπότε πρέπει τώρα να βρεθεί μια άλλη ημερομηνία. Mm-hmm. Σίγουρα θα γίνει σε ανοιχτό χώρο. Έχουν κλείσει και το χώρο που θα τον κάνουν. Θα κάνουν τις εκλογές και το συνέδριο. Ο οποίος όντως θα είναι ανοιχτός. Μαζεύονται περίπου, λέει, γύρω στα 120-130 άτομα. Περίπου, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είναι πάνω από 100, οπότε 30 Μαΐου δεν προλάβαιναν. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι, το Προεδρείο, ομόφωνη ήταν η απόφαση του χθεσινού Διοικητικού Συμβουλίου, το Προεδρείο αναλαμβάνει να βρει νέα ημερομηνία, προφανώς θα το, ανάλογα και με τις υγειονομικές συνθήκες, έτσι. Ελπίζουμε απλώς να είναι ένα πιο ομαλό εκλογικό απολογιστικό συνέδριο,
του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, γιατί όπως θυμούνται οι τηλεθεατές μας, το 2018 τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι και θυμάσαι ότι είχαμε και δικαστήρια, είχαμε και αλλαγές με πρωτοδικείο. Ναι, αλλά έχουμε και δικαστήρια για όσα έγιναν στην εκλογική διαδικασία με ζητήματα που έχουν να κάνουν με βιοπραγίες, ενδεχομένως κάποιες τέτοιες κατηγορίες, για 6 συνδικαλιστές που κινούνται στον χώρο του ΠΑΜΕ. Έτσι, στις 7 Ιουνίου είναι αυτό το δικαστήριο που είχε πάρει αναβολή εν μέσω κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά. Ήταν τότε που ήταν ακόμα ανοιχτά τα δικαστήρια και πηγαίναμε, το θυμάμαι πολύ καλά εκείνη την ημέρα. Είχε πάρει μια αναβολή, νομίζω πήρε και δεύτερη, θα σε γελάσω, που ήταν κλειστά τα δικαστήρια. Τέλος πάντων, στις 7 Ιουνίου έχει οριστεί και μάλιστα έχουν καλέσει και τα σωματεία που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ και σε κινητοποίηση έξω τα δικαστήρια. Θα είναι ενδεχομένως ένας προάγγελος της μάχης που θα ακολουθήσει και στο εκλογοπολιτιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου. Τι να πω. Ας είναι η ερωτική κατάσταση αυτή τη φορά. Είναι σημαντική πάντως η συγκεκριμένη δίκη, έτσι. Γιατί νομίζω και από την άλλη πλευρά πάλι συνδικαλιστές είναι. Ούτως είναι. Στους κατήγορους τους πάνω. Ναι, μεταξύ τους, προφανώς. Και πριν σε αποδεσμεύσω, ο Δήμος Εορδέας κατάφερε κάτι εξαιρετικά σημαντικό και δεν το κοντένω. Απλώς πέρασαν 31 χρόνια για να αποκτήσει επέκταση του σχεδίου πόλης. Πράξη εφαρμογής για την επέκταση του σχεδίου πόλης της Πτολεμαϊδής μετά από 31 χρόνια. Πόσοι δημαρχοί έχουν περάσει, πόσες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, ο κ. Πλακεντάς έχοντας θητεύσει και σε άλλα μετερίζια, το γνώριζε καλά το θέμα και σήμερα πήρε μια ανάσα, μια ανακούφιση. Ήταν σχεδόν πανηγυρική η συνέντευξη τύπου που έδωσε στα μέσα ενημέρωση εκεί. Είπε ο άνθρωπος ότι έχουμε ανάσα για περίπου 1.800 ιδιοκτήτες ακινήτων, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι καλό να γίνεται. Είναι ένα καλό νέο. Είναι ένα καλό, έστω και μετά από 31 χρόνια. Ναι. Ζήστε να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας να παρευρεθείτε σήμερα σε αυτή την συνέντευξη τύπου. Αντικείμενο της οποίας είναι η επίσημη ανακοίνωση ότι έχει ολοκληρωθεί το θέμα της πράξης εφαρμογής. Μια διαδικασία που γνωρίζετε πολύ καλά ότι περίπου εδώ και 30 χρόνια κρατούσε ομίλους, χιλιάδες συμπολίτες και δικηγούρους ή ακόμη και κληρονόμους συμπολίτες μας σε όλο αυτό το διάστημα. Με συντονισμένες ενέργειες, αρκετή δουλειά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Ορβέας και του αναδόχου του κ. Ραϊλόπουλου, κλείνει σήμερα και επίσημα με την ανακοίνωση, αλλά έχει εδώ και λίγες ημέρες ολοκληρωθεί επίσημα η διαδικασία, μια σύγχρονη πληγή του Δήμου Ορβέας, του Δήμου Πτολεμαϊδας και κατ' επέκταση και του Δήμου Ορβέας. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά το ζήτημα, το έχετε αναδείξει και το έχετε καυτηριάσει πάρα πολλές φορές μέσα από τον έντυπο, τον ηλεκτρονικό σας τύπο, μέσα από οθόνες και από μικρόφωνα. Και πλέον δίνεται η ευκαιρία σε όλους εκείνους οι οποίοι ως δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν σε άλλους πιθανούς αγοραστές, είτε και οι ίδιοι να μπορέσουν πλέον να οικοδομήσουν και να δημιουργήσουν αυτό που θέλουν και είχαν στο μυαλό τους. Αυτό η λήξη της πράξης εφαρμογής και των διαδικασιών ουσιαστικά δίνει και μία νέα όθηση στην οικονομία της πόλης, καθώς μέσα από την οικοδομική δραστηριότητα θα μπορέσει να υπάρξει απασχόληση διαφόρων επαγγελμάτων που θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που βοήθησαν στην επίλυση του θέματος. Διαφορετικά θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλες τις δημοτικές αρχές που έβαλαν το λιθαράκι τους προηγουμένου το θέμα να φτάσει να ολοκληρωθεί. Να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου Ορβέας για την υπομονή τους και την επιμονή τους και ιδιαίτερα την Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Προοδομίας, την κυρία Αγγελίδου, αλλά και όλους τους συνεργάτες της εκεί, για την υπομονή της συνεργασίας με τον ανάδοχο, αλλά και με την συνεχή απέτηση των Υπουργείων για καινούργια έγγραφα, καινούργια παραστατικά που λειτουργούνταν όλο αυτό το διάστημα. Να ευχαριστήσω επίσης τους πρώην περιφερειάρχες
τον κύριο Γιώργο Δακή και τον Θόδωρο τον Καρυπίδη για τη διάθεση που έδωσαν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση της νομαρχίας Κοζάνης και κατ' επέκταση της περιφέρειας της Μακεδονίας ως διάδοχο σχήμα της απέτησης που υπήρχε και της συμμετοχής που υπήρχε στο ποσό. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Άραιη συννεφιά προβλέπει για αύριο Τετάρτη 26 Μαΐου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σόνομο Κοζάνης, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Καστοριάς από 13 έως 27, στο νομό Γρεβενών από 11 έως 29 και στο νομό Φλόρινας από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.